Όσον αφορά την απορρόφηση κονδυλίων από το ΕΣΠΑ και από κοινοτικά προγράμματα, πρέπει να αναφέρουμε βέβαια ότι το ποσό που έχει απορροφηθεί είναι του ύψους των 158 εκατομμυρίων. Είναι ένα τεράστιο ποσό όσον αφορά συγκριτικά με τις άλλες πόλεις, γιατί βλέποντας τα στοιχεία, ούτε ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει απορροφήσει αυτό το ποσό, δεν έχει εγκρίνει. Τρέχουν μεγάλα έργα στην πόλη της Κατερίνης, γιατί όφιλε η οποιαδήποτε δημοτική αρχή να αγκαλιάσει την πόλη, να εγκρίνει και να προσπαθήσει να δώσει ό,τι καλύτερο για τους πολίτες. Με αυτά τα έργα, όπως η περιφερειακή οδός, το Μέγαρο Μουσικής, οι αναπλάσεις, οι διανοίξεις σε δρόμους, οι παρεμβάσεις σε πάρκα, σε πράσινο, οι παρεμβάσεις σε το γραμμικό πάρκο, οι παρεμβάσεις που γίνονται στην κήτη του γνωστού Πέλεκα, δίνουν έτσι μια διαφορετική αναπτυξιακή πορεία στην πόλη, δίνουν ένα στίγμα, μια ταυτότητα, αυτό που χρειαζόταν στην πόλη και αυτό που δίνει και την χαρά στους δημότες να μπορούν να λένε ότι ζούμε σε μια πόλη ανθρώπινη, η οποία είναι με τα μεγάλα έργα σε εξέλιξη, με την αλλαγή του προσώπου της πόλης σε όλα τα επίπεδα, και στον πολιτισμό και στην από τη στιγμή που θα μπει σε λειτουργία, και υπάρχουν κάποιες γνώμες για τον προβληματισμό των λειτουργικών δαπανών. Πάντα όταν υπάρχει μια καλή οργάνωση και ένας καλός και μια καλή στόχευση, πάντα υπάρχει, δεν δημιουργείται πρόβλημα, υπάρχει μια λύση σε όλα τα προβλήματα. Έτσι λοιπόν αλλάζει το πρόσωπο της πόλης σε όλους τους τομείς και αυτό θα φανεί τα επόμενα χρόνια. Είμαστε λοιπόν εδώ για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε σε όλη αυτή την εξέλιξη με την εμπειρία που έχουμε, με την αγωνιστικότητα και την ενέργεια που διαθέτουμε και πάντα με γνώμονα τη συμμετοχή του κόσμου, γιατί σε όλα τα αναπτυγμένα κράτη βλέπουμε ότι μια πόλη, ένας δήμος, μια κοινότητα, μια οικογένεια προοδεύει όταν όλα τα μέλη συμμετέχουν, προτείνουν, ενεργοποιούνται και προσφέρουν. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα από μια διοίκηση, να απαιτούμε από τη στιγμή που δεν συμμετέχει ο κόσμος. Άρα λοιπόν συμμετοχική διαδικασία από την επόμενη μέρα των εκλογών, ώστε να μπορούν οι προσπάθειες της διοίκησης να υλοποιηθούν πάντα με τη στήριξη του κόσμου, για να μπορέσει η πόλη, όπως είπα και πριν, να αλλάξει το πρόσωπό της, γιατί είμαστε η καλύτερη πόλη στην Ελλάδα, στο κέντρο της Ελλάδος. Έχουμε τον Όλυμπο, έχουμε τα Πιέρια, έχουμε μια ιστορία σαν περιοχή από τους αρχαιοτάτους χρόνους και οφείλουμε να την κρατήσουμε, να την αναβαθμίσουμε και να την δείξουμε σε όλο τον κόσμο.